Έχει το λόγο, κύριε Παπά. Να ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων, διότι θα πρέπει να αποχωρήσω μετά την τοποθέτησή μου. Θα ενημερωθώ για τις τοποθετήσεις και του Υπουργού και του Υφυπουργού. Είναι εδώ η εισηγήτριά μας, η οποία είχε μια πάρα πολύ αναλυτική και τεκμηριωμένη τοποθέτηση. Είδα το νομοσχέδιο, την κύρωση, κύριε Υπουργέ, και είδα ότι συνυπογράφει ο κύριος Ιωάννης Χαν. Και φοβάμαι ότι υπάρχουν δυστυχώς οι προϋποθέσεις να ξαναδούμε ένα έργο το οποίο έχει παιχτεί πριν μια δεκαετία και βάλε στην Ελλάδα. Ο κύριος Ιωάννης Χαν ήταν ο επίτροπος ο οποίος είχε στείλει η επιστολή τον Νοέμβρη του 2013, κύριε Παπαθανάση, στους υπουργούς Χρυσοχοίδη, στον κύριο Σαμαρά που ήταν πρωθυπουργός, στον κύριο Χατζηδάκη και στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης και είχε την ευθύνη, ο αρχηγός του επιτελικού κράτους τώρα, για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Και η επιστολή του κύριου Χαν εδώ λέει ότι η χώρα, εάν δεν κάνει κάτι, θα χάσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ κοινοτικά κονδύλια από καθυστερήσεις και κακοδιαχείριση. Ελπίζω να γίνει κάτι για να μην αποδειχθεί και το Ταμείο Ανάκαμψης μια χαμένη ευκαιρία. Και εδώ επιτρέψτε μας να σας πούμε ότι δεν είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, διότι το περασμένο χρόνο έπεσαν στην Ελλάδα περί τα 11 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό θα έπρεπε να έχει ευνοήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης. Δυστυχώς έχουμε τον ένα μετά τον άλλο τους θεσμούς να αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη προς τα κάτω. Έρχομαι εδώ και εξηγούμε. Υπάρχουν έργα τα οποία απεντάσσονται και συνδέεται και με το προηγούμενο. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Απεντάσσονται ψηφιακός μετασχηματισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπτικές ίνες, ψηφιακές δεξιότητες, ηλεκτρονικά διόδια, ψηφιακός μετασχηματισμός δικαιοσύνης, ψηφιακός μετασχηματισμός στο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου οικονομικής διπλωματίας, των συστημάτων εργασίας, των digital health, των φορολογικών ελέγχων, οι διάδρομοι 5G, πολυδιαφημισμένοι, απένταξη κι αυτή. Και βεβαίως αυτό που δεν αντέχει να βλέπει κανείς είναι ότι απεντάσσονται αντιπλημμυρικά έργα και έργα ανάταξης του σιδηροδρόμου και συντήρησης των σειράγκων. Ειδικά σε μια τέτοια συγκυρία. Δυστυχώς, όπως έχουμε πει και σε άλλες ευκαιρίες συζήτησης εντός και εκτός του Κοινοβουλίου, κύριε Παπαθανάση, δεν υπήρξε μια συμβατότητα με τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών και Μεταφορών που παραλάβατε από την κυβέρνησή μας, μελετημένο, υπογεγραμμένο και εγκεκριμένο από τις υπηρεσίες της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο χρυσός συνδυασμός χρηματοδότησης και σχεδιασμού, αλλά για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων και άλλων βεβαίως προτεραιοτήτων πολιτικής, όπως η διρόδρομος, θα σας έλεγα, μοιραία βρίσκεται και στο κέντρο αυτής της αλλαγής στρατηγικής, τον πετάξατε αυτόν τον σχεδιασμό στον κάλαθο των αχρήστων. Και εδώ πληρώνει το τίμημα η χώρα. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι θα πρέπει να δείτε με πολύ μεγάλη ευρύθεια τις προτάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο εγείρει πάρα πολύ σοβαρά ερωτηματικά για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα κλιμακωτά με βάση το ποσό το οποίο αιτείται κάθε επιχείρηση για το πώς μπορεί να υπερβαίνει τα διοικητικά εμπόδια και το μεγάλο γραφειοκρατικό κόστος που προϋποτίθεται για να υποβάλει κανένας αίτηση. Τέλος, για να μην καταχρώμε το χρόνο και για τα πρακτικά. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται ο όρος της προσθετικότητας. Δηλαδή ότι δανειοδοτούνται επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν ένα έργο το οποίο δεν θα έκαναν χωρίς την ύπαρξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αναφέρουμε βεβαίως τις δύο μεγάλες επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων οι οποίες δανειοδοτήθηκαν με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να εισάγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να εισάγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μηδενική προστιθέμενη αξία ή μάλλον οριακή, ας το πούμε, για την εγχώρια οικονομία. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και σε σχέση με την χτεσινή συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα και την πολύωρη που είχαμε στην Επιτροπή μας,
η οποία καθυστέρησε και δεν είναι ότι καθυστέρησε χρονικά. Καθυστέρησε επί της ουσίας και σε συσχετισμό με πάρα πολύ σοβαρές οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες μεσολάβησαν από τη στιγμή που την αιτηθήκαμε. Ξέρω ότι ήσασταν επισπεύδων, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αλλά δυστυχώς και σκοπίμως θα θέλαμε να πούμε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθυστέρησε αυτή η συνεδρίαση. Και καθυστέρησε για να μεσολαβήσει η ιδιωτικοποίηση, η αποεπένδυση πιο ευγενικά, της συμμετοχής του Δημοσίου και στην Alpha Bank και η μισή συμμετοχή στην Εθνική Τράπεζα και βεβαίως στην Τράπεζα Πειραιώς. Είναι μια απαράδεκτη κοινοβουλευτική πρακτική. Δυστυχώς η Επιτροπή μας βρέθηκε στη θέση του ακροατή παύλα τηλεθεατή δελτίου μεγάλων οικονομικών εξελίξεων. Και κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση, θα ήθελα να πω ότι ήταν και απολύτως ατυχής η προσπάθεια του κύριου Χατζηδάκη να κρυφτεί πίσω είτε από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, είτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τη διοίκηση του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ. Το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ υλοποιεί, υποχρεούται να κινείται σύνομα, υλοποιεί νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με εισήγηση του κύριου Χατζηδάκη. Αυτό υποχρεούται να κάνει το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ. Και το επιχείρημα δε, και κλείνω με αυτό, ότι η χώρα ευνοήθηκε επειδή στο PSI είχαμε κούρεμα του δημοσίου χρέους, δεν έχω παρά να θυμίσω στον κύριο Χατζηδάκη ότι το PSI σήμαινε και 15 και πλέον δις απώλειες για τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα οποία βέβαια εκφεύγουν των λογαριασμών της χαρτοπετσέτας, τα οποία παρουσιάζει και στην Επιτροπή και στο Δημόσιο Λόγο για να δικαιολογήσει τα δικαιολογήτα και το γεγονός ότι το Δημόσιο απόλυσε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.